Περιμένουμε να πάρει οριστική μορφή το νομοσχέδιο, το οποίο όντως αφορά εκείνους και τους παλιούς και τους νέους ασφαλισμένους. Μάλιστα. Δηλαδή αυτούς που ασφαλίστηκαν πριν και μετά το 1993, οι οποίοι είχαν παράλληλη ασφάλιση σε δύο ταμεία. Κατεξοχήν αφορά συγκεκριμένα ταμεία, όπως είναι το ΙΚΑ, ο ΓΑ, όπως είναι το ΤΣΜΕΔΕ, όπως είναι το Ταμείο των Δημοσιογράφων, το ΕΤΑΠ ΜΜΕ, και παράλληλα το ΝΟΑΕ. Δηλαδή είχαν πολλές κατηγορίες ασφαλισμένων που είχαν ασφαλιστεί στα ταμεία που προανέφερα και ανέκυπτε υποχρέωση ασφάλισης και στο ΝΟΑΕ, επειδή υπήρχε μια παράλληλη δραστηριότητα. Μάλιστα. Ας δούμε όμως και το περιεχόμενο της κάρτας, γιατί όντως θα φανεί πολύ καθαρά εκεί. Το περιεχόμενο λοιπόν της υποψήφισης ρύθμισης θα αφορά περιπτώσεις παράλληλης ασφάλισης, όπως άρα, είπαμε. Το πρώτο σημείο το οποίο μόλις δείξαμε είναι το νέο δηλαδή ασφαλισμένων πρώτη φορά από 1η Ιανουαρίου του 1993 και μετά που αποσχολήθηκαν ταυτόχρονα ως μισθωτοί και ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Άρα λοιπόν, Σοφία, είχαν ασφάλιση στο ΙΚΑ και ταυτόχρονα είχαν ασφάλιση και στο ΝΟΑΕ. Με την ψήφιση του νομοσχεδίου, όσοι έχουν χρεωθεί διπλές εισφορές κύριας ασφάλισης έως και το 2016. Μέχρι 31 Δεκάτου του 2016, μέχρι εκείνη την περίοδο λοιπόν. Μάλιστα. Των οφειλών. Πριν λοιπόν από την έναρξη λειτουργίας του ΕΦΚΑ που έγινε το 1η-1η του 2017, θα μπορούν λοιπόν με αίτησή τους να ζητούν τη διαγραφή της οφειλής που έχει δημιουργηθεί. Μάλιστα. Εξαιτίας λοιπόν της μη καταβολής του ποσού που αναζητούσε το ένα από τα δύο ταμεία. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, ότι εφόσον είναι τακτοποιημένοι ασφαλιστικά στο ένα εκ των δύο ταμείων, παραδείγματος χάρη στο ΙΚΑ ή στο ΤΣΜΕΔ, και ταυτόχρονα υπάρχουν οφειλές στο ΝΟΑΕ, μπορούν με αίτησή τους να ζητήσουν τη διαγραφή των οφειλών στο ΝΟΑΕ. Άρα κάνοντας μία αίτηση. Κάνοντας λοιπόν μία αίτηση. Αίτηση στο ΝΟΑΕ με την οποία θα ζητούν τη διαγραφή των οφειλών τους.